Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας λόγω της φοδρής κακοκαιρίας. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις προκειμένου να εντοπίσουν αγνοούμενους. Τα θύματα ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι 9 ετών εντοπίστηκαν στις πολιτείες Queensland και Βικτόρια, τις οποίες αρώνουν εδώ και τρει ημέρες φοδρές βροχές και ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα να έχουν πέσει δέντρα και να σημειωθούν δυνατές και ξαφνικές πλημμύρες. Πλεούμενο με 11 επιβαίνοντες ανατράπηκε κοντά στην Brisbane με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του από πνιγμό δύο άνθρωποι. Η αστυνομία αναζητεί μέλο του πληρώματο, το οποίο αγνοείται ενώ σωστικά συνεργεία. Αναζητούν επίση μία 46χρονη που παρέσυραν ορμητικά νερά στην Κύμπη και παραμένει άφαντη. Άλλε δύο γυναίκε παρασύρθηκαν από τα νερά μαζί με εκείνη. Η μία επέζησε, ενώ η δεύτερη, όπω έγινε γνωστό, είναι νεκρή. Στην Κουίνσλανδ αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, δεν αποκλείονται φωνικέ πλημμύρε, πρωτόγνωρο σε μέγεθο χαλάζει και δυνατή έω καταστροφική άνεμη σύμφωνα με την Αυστραλιανή Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αρκετέ περιοχέ έμειναν χωρί ρεύμα, με τον πολιτιακό πάραγο Energex να ανακοινώνει την Τρίτη ότι 120.000 οικιακοί πελάτε τη έμειναν στο σκοτάδι.